Άντε, πάμε. Βιάζεσαι κιόλας. Άντε, ρε παιδάκι μου. Γιατί... σε περιμέναμε 2 ώρες. Ναι, γιατί πάλι εγώ θα τα άκουσα. Έχεις καλοκαιρινή διάθεση. Έχω καλοκαιρινή διάθεση, αλλά δεν με αφήνετε να το απολαύσω. Ναι, τι θες να κάνουμε, για πες. Τι να κάνουμε, όλη την ώρα στο τρέξιμο. Αριστερά και δεξιά. Πω. Από γήπεδο σε γήπεδο. Τι λες. Σήμερα μόνο, μετά από πιέσεις, θα δω κι εγώ τα αγαπημένα μου πράγματα. Τι λες. Ναι. Πραγματικά μου προκαλείς πολύ στρες αυτή τη στιγμή. Το λέει και ο κόσμος βέβαια. Έχει αρχίσει και το λέει και σε συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει τώρα τελευταία. Ότι διαμαρτύρεται. Mm-hmm. Γιατί με βλέπεις όλα τα γήπεδα, όλες τις ώρες. Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα. Πες καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Γλυκυρία Κοίνη στο μικρόφωνο και Αντώνης Τρούπης. Εν τω μεταξύ, ήθελαμε να ρεμίσουμε από τους ήδη υπάρχοντες στη οργάνωση. Τώρα θέλουμε να βάλουμε και καινούργιες, να έχουμε καινούργιες μπελάδες στο μυαλό μας. Να μας κυνηγάνε κι άλλοι εννοώ. Καινούργιους εχθρούς να δημιουργήσουμε. Δεν ρεμίσαμε καλά-καλά τους προηγούμενους. Τώρα θα έχουμε κι άλλους μέχρι να μας μάθουν. Αυτή η επιθετικότητα που. Γιατί. Δεν δουλεύεις. Ναι. Όλη μέρα είσαι στη θάλασσα. Βιταμίνη D έχεις πάρει για 10 χρόνια. Ισχύει αυτό, ναι. Όλο αυτό το χάλι εδώ που έχεις έρθει σήμερα, από πού προέρχεται, γιατί. Ότι μου έχει αφήσει. Η ομάδα σου πάει καλά. Πάει καλά, ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή τη χαβούζα εδώ που βλέπω δίπλα μου. Λέω, ρε παιδί μου, ότι θέλω να δω τις καινούργιες περιπέτειες που θα ανοίξουμε μετά από τα podcast. Γενικά διαμάντια. Είναι, επειδή όντως. Εγώ μάζεψα το υλικό, μην μου κουραστείς και ασπρίσουν κι άλλο τα μαλλιά που δεν έχεις. Ναι. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει να δώσουν αρκετό κόμμα. Τώρα με το καπέλο δεν μικραίνω όμως η ηλικία λίγο, που δεν φαίνεται καλά. Το καπέλο το φοράς για να μην φαίνεται καράφλος τώρα που πηγαίνεις στην παραλία και σε βλέπουν τα κοριτσάκια. Τώρα μην κορυδεύεις εμένα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, 2 part θα κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν μας έφτανε ο χρόνος να τους χωρέσουμε. Όλους αυτούς τους υπέροχους τύπους. Πόσοι, και πόσοι είναι. Όλους τους υπέροχους. Ξέρω, 35-40. Νομίζω ότι ειδικά αυτή η καλοκαιρινή συμμετοχή έχει τις πιο πολλές καινούργιες ομάδες από τότε που ήμουν εγώ τουλάχιστον. Έτσι είναι, Αντώνη μου. Κάνεις τόσο καλά τη δουλειά σου. Τα ξέρω, είδατε. Που έρχεται ο κόσμος. Έρχεται ο κόσμος να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα που εσύ μετέχεις. Μήπως είναι τα αγαπημένα μου κοθόνια στο πρώτο πάρτι, θα είναι στο δεύτερο πάρτι. Τα κοθόνια ακόμα δεν έχουν στείλει τίποτα. Ωραία, κοθόνια. Έχω σημειώσει αυτούς που δεν μου έχουν απαντήσει καν. Ναι. Θα έχουν τις κατάλληλες κυρώσεις αν δεν εμφανιστούν μέχρι το πάρτι 2. Απλά το αφήνω εδώ να ακουστεί. Να ακουστεί, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Πάμε, ναι. Τέλεια. Το έχω βάλει σε σειρά. Ναι. Έτσι. Να πω, παιδιά, ότι. Και ο Αντώνης τώρα θα σας γνωρίσει. Εγώ τα έχω ακούσει ταχυτικά από πριν, είναι η αλήθεια, γιατί έπρεπε να κάνω και το με το διαμαντή μας, τον γκουρού μας, το κατάλληλο μοντάζ. Ο Αντώνης τώρα θα συζητηθεί, θα ακούσει, θα σχολιάσει όπως πρέπει. Αυθόρμητα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι, τα κλασικά μας. Και θα ξεκινήσουμε με τους Αριανούς. Αριανούς. Οι οποίοι... Τι μας είπανε, Αντώνη. Τι Αριανή, Αριανή ή Αριανή. Αριανή. Αλλά ναι. Δεν θέλω να βιαστείς. Ναι. Θα ακούσουμε γιατί Αριανή. Okay. Αυτή η ομάδα φτιάχτηκε καθαρά από ένα πείσμα. Θέλαμε στα γεράματα να μάθουμε νέα κόλπα. You can teach an old dog new tricks, λέει η παροιμία, or not. Για να δούμε. Ήθελα προσωπικά να αποδείξω στην παρέα που παίζουμε μπασκετάκι μεταξύ μας, πως μπορούμε να προσπαθήσουμε να παίξουμε μπάσκετ με σχέδιο και όχι μπάσκετ της παρέας. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πάρουμε πρωτάθλημα, ούτε καν. Είμαστε εδώ για να ανταγωνιστούμε κυρίως τον εαυτό μας, να μας ξεπεράσουμε, να μας καμαρώσουμε, να δοκιμαστούμε σε πιο ψηλά όρια αντοχής, πνευματικά και σωματικά, και να αποτύχουμε προσπαθώντας. Ελπίζω όταν τελειώσει το ταξίδι μας να έχουμε πετύχει μια μικρή εξέλιξη και εύχομαι να έχουμε την ωριμότητα να την απολαύσουμε, γιατί συνήθως ο άνθρωπος δύσκολα κατανοεί τι πέτυχε αν αυτό δεν συνοδεύεται με χειροπιαστό αντάλλαγμα. Ο μέσος όρος ηλικίας μας ήταν τα 45+, και από ύψος καλύτερα να πάμε για μπάλα. Οι δύο ψηλοί μας ξέρουν πολύ καλά πως έχουμε ανάγκη, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα παίρνουμε ούτε rebound, θα μας έπαιρναν μονότερμα οι αντίπαλοι. Μας μεταχειρίζονται και μας φέρονται αφιψηλού κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και δεν τα λέμε καλά κάνουν τα παιδιά, έτσι. Γιατί Αριανοί, με λένε Άρη, και επειδή ο καθένας μας έχει ανάγκη και σπουδαιότητα, έτσι εγώ και το εγώ μου, ως ιδρυτής έδωσα στην ομάδα το όνομά μου για να ξέρουν όλοι ξεκάθαρα ότι μου ανήκουν. Έτσι μπορώ και εγώ να τους χειραγωγώ και να τους απειλώ
ως ιδιοκτήτης. Άρα αυτός πάντα στην ασφάλεια των απάτητων, απόρθετων και μοναχικών 175 εκατοστών μου. Έτσι είμαστε εμείς οι κορυφές. Οι κορυφές. Επίσης χρησιμοποιώ την ομάδα για ξέπλυμα χρήματος και για στοίχημα κλπ. Γιατί είμαστε στο Πασχετάκι. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι και μετά τα 40 μπορούμε. Καθότι σχεδόν όλοι παντρεμένοι με πολλά αίτια γάμου βίου στην πλάτη, χρειαζόμαστε μια επιβεβαίωση. Αν δεν τη βρούμε εδώ, θα μπλέξουμε σε περιπέτειες με μικρούλες κλπ. Και δεν είμαστε τέτοιοι τύποι. Μας εμποδίζουν πιο οικονομικά. Οι γυναίκες μας είναι για μας το παν. Το ξαναλέω, είναι για εμάς το παν. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για αυτές. Χάρη σε αυτές και τα παιδιά μας, παίζουμε 3 φορές τη εβδομάδα μπάσκετ. Ιδρώνουμε τη φανέλα για αυτούς. Αποτελούν την έμπνευσή μας. Εδώ στο γήπεδο βρίσκουμε λίγο την ησυχή μου, όχι λάθος. Κάτι άλλο βρίσκουμε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Είμαι λίγο διστακτικός και όλα σας με συγχωρείτε. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες χωρίς τραυματισμούς. Και μια μεγάλη αγκαλιά στους διαιτητούλιδες. Σας αγαπάμε. Να ξέρετε, από μικρός είχα αφήσει στο δωμάτιό μου με διαιτητές του NBA. Όλη η ομάδα των Αριανών στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά στη διαιτησία. Πάμε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Αριανοί. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ. Πραγματικά θα μπορούσε καταρχήν να κάνει star comedy, έτσι. Τον βάλαμε εμείς να το κάνει όλο αυτό. Όχι, μόνος του. Μαργαριτάρια είναι αυτά καινούργια που ήρθαν. Παιδί μου, σου λέω, έχω τρελαθεί. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό το πράγμα που έχουμε βιώσει εδώ. Φίλε, είσαι σε σωστή διοργάνωση να ξέρεις. Ότι και εμείς έτσι είμαστε. Τέτοιοι τύποι να ξέρεις. Μην μας δεις ποτέ μας περάσει για σοβαρούς. Και εμείς τέτοια τρέλα με σένα κουβάλαμε. Το έχει πάρει καλά. Να πούμε. Εξαιρετικά. Καταρχάς, το χιούμορ δεν υπάρχει που έχει, που ξεχυλίζει βασικά, που ακούσαμε όλοι. Αριανή. Είναι κολλητός μου αυτός ήδη. Δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά ακόμα. Ναι. Δεν έχει έρθει η ώρα μου, δυστυχώς. Που αρώτησε έχεις δει εσύ. Όχι, ένα φιλικό. Τι χρώμα εμφάνιση έχουν, κίτρινο μαύρα έχουν. Έτσι. Μαύρα. Μαύρα, Είναι ναι. Και συνομιλική σου, Αντώνη. Έτσι, ναι, αυτό είπε, ρε φίλε, 45 πλάς. Το άκουσα, ναι, τι και οι 40 μπορούμε. Εννοείται ότι μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, ακόμα. Τι εννοείς, Αντώνη, κανονίσαμε να πάμε για ένα ποτό πριν μια εβδομάδα και μας έγραψες μην πω πού και δεν ήρθες, γιατί από τις 10 είπες ότι το γύρα σου είχε αρχίσει και σε κατέβαλε. Μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Συγχαρητήρια να δώσουμε στους ανθρώπους που κατεβαίνουν και παίζουν μπάσκετ σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, ναι. Να πάω παρακάτω. Να πας, ναι. Τι λες? Ναι, να πας. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Buzzer Beer. Όχι, χωρίς S. Beer. Γιατί χωρίς S? Όπως το λέω εγώ, beer σκέτο, γιατί θα έχουμε προβλήματα, έτσι. Γιατί έθεσε φέτο Μαυράκης ότι... Όχι ο Μαυράκης, ο ίδιος. Δεν είμαστε Buzzer Beers, είμαστε η Buzzer Beer. Το εξηγεί. Μας λέει ότι θέλουμε να είμαστε beer. Ναι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να το κατανοήσετε, παιδιά. Beer. Είστε καθυστερημένοι, μας λέει. Έτσι είπε, ναι. Okay. Καλησπέρα, Αγγλικερία. Mm. Είμαι ο Δημήτρης. Ναι. Μαζί με τον Σπύρο δημιουργήσαμε την Buzzer Beer. Με τον Σπύρο είμαστε και συνεργάτες, ήμασταν και συμπαίκτες του Crusher και μας ενώνει η αγάπη μας για την πύρα και το καλό φαΐ. Εξού και το όνομα. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία, μακριά από τραυματισμούς, έτσι και να έχουν μια και εμείς και οι άλλες ομάδες όμορφη αγωνιστική σεζόν. Ναι, έχουν κοιλιές αυτοί. Επειδή του αρέσει η μπύρα και το καλό φαΐ. Εκεί οδηγεί πάντως. Το καλό φαΐ και η μπύρα εκεί οδηγεί σίγουρα στην κοιλιά. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό κατέβηκαν στα παρκέ μας, για να μπορούν να τρώνε και να πίνουν άφοβα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Έτσι δεν είναι? Χάνουμε τις θερμίδες, πηγαίνουμε και τις παίρνουμε τις θερμίδες. Αυτό είναι. Ποια είναι το αθλητισμό, Αντώνη μου? Δεν φτάνει μια φορά τη εβδομάδα, έχω να σου πω. Άμα είναι κάθε μέρα μπύρα και φαγητό. Να σου πω, θα μας αφήσεις την ησυχία μας, άμα θέλουμε, κάθε μέρα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι υπόλοιπο ζωής θα έχουμε, είναι δικό μας πρόβλημα. Ναι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ο αμέσως επόμενος στη σειρά είναι ο Ανούσιος, η Ανούση. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχουν μια ματαιότητα, δηλαδή, για τα πράγματα. Όχι. Καμία ματαιότητα. Ναι. Η ιστορία πίσω από το όνομα είναι... Χωρίς ουσίες. Φοβερή. Ναι. Είναι φοβερή η ιστορία που θα ακούσεις πίσω από το όνομα και ελπίζω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δημιούργησε τη συγκεκριμένη ιστορία να το πήρε το μάθημά του και από εκεί και πέρα να έβαλε μυαλό και λοιπά και λοιπά. Μας λέει. Άκου. Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Σπύρος Προσελέντης από Ανούσιους. Θέλω να ευχηθώ
Καλό πρωτάθλημα σε όλους, χωρίς τραυματισμούς, όλες τις ομάδες. Και πράγματα για την ομάδα μου, είμαστε όλα τα παιδιά, οι περισσότεροι πρώην αντίπαλοι κυρίως. Παίζαμε αντίπαλοι σε διάφορα πρωταθλήματα. Έχουμε φτιάξει μια ευχάριστη παρέα πάνω απ' όλα, περνάμε καλά. Τώρα όσο αφορά το όνομα το Ανούση, προκύπτει από ένα περιστατικό που είχε γίνει. Είμαι προπονητής σε μια ομάδα στον Ασπρόπυργο. Λέω σε ένα παίχτη μου, ένα γκάρ που είχα να προσέξει, ένα αντίπαλο γκάρ, φαινόταν ότι είχε ικανότητες κτλ. Και γυρνώντας μου λέει, ρε κότς, ποιον μου λέει αυτόν τον Ανούσιο. Το αποτέλεσμα ήταν να του βάλει 14 πόντους την πρώτη περίοδο. Έτσι, επειδή είχε γίνει μότο όλη τη χρονιά στην ομάδα, αποφασίσαμε να το χρησιμοποιήσουμε στο τουρνουά. Αυτά, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με υγεία σε όλους. Σε ακούω. Καταρχήν να πούμε, coach, ότι αν έδαπε είναι σε εκπομπή 12 με 2 στο Love Radio, 97,5. Σταματικά θα αγωητεύσεις πάρα πολύ κόσμο. Στη συνέχεια να σου πω, έκοβε το μάτι του παίκτη σου. Ξεκάθαρα. Αστρομπελέγγι. Είναι δηλαδή να πας στον μπάγκο να ράξεις και να πεις, εντάξει, το αφήνω πάνω του. 14 του βολάλου σε ένα δεκάλεπτο. Ναι. Το κατάλαβες. Τώρα που ήταν αντίπαλοι και γίνανε τώρα όλη μια ομάδα, βαρέθηκαν να αντίπαλοι. Σου λέει, δεν κάνουμε μια ομάδα εδώ πέρα, μη σκοτώνομαστε. Όλοι αυτοί έχουν παίξει τα παιδιά έτσι όλα αυτά. Έτσι. Έχουν πρώτη, δεύτερη αγωνιστική και έχουν γίνει κανονικά. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή μας συστήνονται να μας πούνε λίγο δύο λόγια τα background τους. Και μετά θα πάμε σε αγωνιστικά. Ναι. Μην ανοίξω τώρα το λάπτοπ το καινούριο μου που... Όχι. Ακόμα είμαστε στο ζέσταμα. Να το έχουν κάνει οι πρώτες αγωνιστικές. Είμαστε στο ζέσταμα, ναι. Είμαστε στο ζέσταμα. Αυτή ήταν η Ανούση, Αντώνη. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Dua Diesels. Πώς? Dua Diesels. Dua Diesels. Τι παθαίνεις, μη μου χάνεσαι, συγκεντρωμένο σε θέλω, λοιπόν. Τελούλου η φάση, γενικότερα. Καλησπέρα, είμαι από την ομάδα Dua Diesels, μια καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι, η οποία όμως έχει παρελθόν. Το όνομα προέκυψε μετά από σύσκεψη όλων των μελών και αποτελείται από τον Dua, επειδή σπουδάζουμε στο Πολυτεχνείο, και τον Diesels, επειδή στο γήπεδο λειτουργούμε σαν καλοκουρδισμένες μηχανές. Το όνομα αυτό το αποτυπώσαμε και στο σήμα μας, το οποίο επίσης σχεδιάστηκε από μέλη της ομάδας μας. Η γνωριμία μας έγινε πριν 2,5 χρόνια στο γήπεδο μπάσκετ του Πολυτεχνείου και από τότε αυτές οι συναντήσεις έχουν καθιερωθεί και αποτελούν πλέον συνήθεια. Η γνωριμία μας με τον μπασκετάκι έγινε πέρυσι στο αντίστοιχο καλοκαιρινό πρωτάθλημα όταν μέλη της ομάδας μας βρέθηκαν προσκεκλημένοι σε μια άλλη ομάδα. Εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση, τον μπασκετικό ανταγωνισμό και το ευχάριστο κλίμα, αποφάσισαμε φέτος να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας, φτιάχνοντας ένα ρόστερ, οι παίκτες του οποίου γουστάρουν πολύ να βρίσκονται εντός των 4 γραμμών. Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Καλωσορίζουμε την επόμενη γενιά καταξιωμένων πολιτικών μηχανικών. Γεια, καλώς ήρθατε. Μπαίνει και μόρφωση πλέον στη διοργάνωση. Μπαίνει και μόρφωση. Δεν τα είπε ωραία. Μα εκφάνηκε ο άνθρωπος. Ευρωβουλευτής τώρα που έρχονται και οι εκλογές. Τέτοιοι είναι. Τον φαντάζομαι τώρα να έχει κάτσει στο σπίτι του, τώρα στο τραπέζι του, στο γραφείο του, σε κάποιο... Για αυτό που έστειλε. Ναι, εγώ... έχει κάτσει, έχει βάλει το κινητό, έχει βάλει τα χέρια σταυρωμένα μπροστά και έχει κάνει την παρουσίαση όπως πρέπει. Εγώ νομίζω ότι δεν το απλά πάτησε και το είπε το ποίημα. Νομίζω ότι το έχει πολύ μέσα το τύπος αυτός. Πιτσιρικάδες. Εννοείται. Φοιτητές φαντάζομαι. Εντάξει, Αντώνη, δίπλος είναι όλοι πιτσιρικάδες. Ναι, σίγουρα. Οριακά είμαι εγώ πιτσιρικάδες δίπλα σου. Αυτή τι, δεν έχουμε ξέρεις, έχεις δει. Καλή. Φωτιά, ε! Έλα ρε ομαδάρα, τρελέ! Πού παίζουνε κάτω! Λιώσια! Άρε, δυτικά προάστια! Προετοιμάζεσαι εσύ να τους δεις! Άντε, να τους δω, ναι, γιατί όχι! Τι χρώμα φοράνε, φανείς κόκκινα? Μαύρα. Τι έχουν πάθει με τη Μαρία, παιδιά, να σας πω, μαύρα. Ναι, να μην είναι... Α, μαύρο άσπρο. Για να μην είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα είναι το δικό μας το Κολιτσάνι. Τι γίνεται που άρω, γιατί η Κολιτσάνη τώρα εδώ, ο Παπαδόπουλος είναι σε αυτήν την ομάδα. Ναι, Πουτακίδης, πρόεδρος και... Λάζαρος. Βεβαίως. Θες να ακούσεις λίγο πώς προέκυψε το Κολιτσάνη. Ποιος μιλάει καταρχήν, ο Πουτακίδης. Όχι βέβαια, ο αρχηγός, εννοείται. Αλλά να μας είπε μιλάει τώρα... Μιλάει ο Παπαδόπουλος. Ναι. Μιλάει κιόλας ο Παπαδόπουλος. Τι έχεις πάθει, Χριστιανέ μου. Γενικά μιλάει ο Παπαδόπουλος. Ναι, μιλάει ο Παπαδόπουλος. Να δω, τι λέει. Λοιπόν. Καλησπέρα στο μπασκετάκι, Κολιτσάνη BC. Λοιπόν, όσον αφορά το όνομα της ομάδας, είχαμε πάει τις πρώτες μας διακοπές μια παρέα 6 ατόμων, 18 χρονών, μετά από Πανελλήνιες. Κάποιοι από αυτούς παίζουν και τώρα στην ομάδα, στο νησί της Σίου. Εκεί ψάχναμε μια μέρα έτσι να βρούμε μια περίεργη παραλία, μια απομακρυσμένη
ώστε να περάσουμε την μέρα μας και βρήκαμε τελείως τυχαία μια παραλία η οποία πήγαινες μόνο σκαφαλώνοντας σε κάτι βράχια και περίεργους δρόμους, χωμάτινους και τέτοια, η οποία ήταν η παραλία γυμνιστών και λεγόταν Κολιτσάνη Nude Beach. Οπότε αποφασίσαμε να βγάλουμε έτσι την ομάδα, το όνομα της παραλίας, Κολιτσάνη BC. Καταρχήν, Παπαδόπουλε, εσύ δηλαδή στα σκαρφαλώνες βράχια. Καλέ, κάνε εικόνα τώρα. Έβγαλες μαγιό δηλαδή, ντελούλου όλοι μαζί και... Ήταν πιο αδυνατός. Εντάξει, δεν ωραία. Και πάλι, πόσο πιο αδυνατός ήταν δηλαδή. Ό,τι και να είναι, σκέψου τώρα 10 παιδιά 18 χρονών, ναι, ό,τι έχουν τελειώσει στο σχολείο, που ψάχνουν να κάνουν τα δικά τους. Ναι. Ψάχνουν καταρχήν στην... απομακρυσμένη παραλία. Αυτό είναι ύποπτο. Και έχουν βρεθεί τώρα και έχουν πάει σε παραλία γυμνιστών. Αυτό είναι 2 χρόνια φυλακή, μόνο και μόνο που το ακούω. Απομακρυσμένη παραλία, 10 άντρες. Είναι 2 χρόνια φυλακή, Παπαδόπουλε. Και τελικά τη βρήκανε. Ναι. Και τους άρεσε τόσο πολύ, Αντώνη, η απομακρυσμένη παραλία γυμνιστών. Ωραία, περάσαμε, Παπαδόπουλε. Που την κρατήσανε και φτιάξαν και ομάδα από τα Κολιτσάνη. Ναι, στο επόμενο που θα φτιάξουμε αφιέρωμα να μας πείτε και τι έγινε εκεί πέρα στην απομακρυσμένη παραλία. 10 άντρες μαζί. Εσένα θέλουμε. Εσένα θέλουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσω με τους πεινασμένους λύκους ή hungry wolves, όπως λέγονται, ναι, τα παιδιά. Ναι. Καλησπέρα, Μπασκετάκι. Mm. Όλα ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια με παλιούς και καινούργιους φίλους. Ξεκίνησαμε να παίζουμε μπάσκετ σε ένα γηπεδάκι στο Χαϊδάρι. Βλέπαμε ότι ψινόμασταν κτλ. Δεν είχαν κανένα στο ραντεβού. Ήμασταν όλοι εκεί συνέχεια. Αφήναμε οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, σκυλιά. Και ήμασταν για καιρό. Παίζαμε και τους έψηνα να πάμε κάπου σαν ομάδα, έστω ένα 3-on-3 για την πλάκα. Αλλά δεν ήθελε κανένας. Φοβόντουσαν να μας πάρουν στο NBA και δεν μαζευόμαστε πια να παίζουμε. Και με τον καιρό γουστάραμε όλο και πιο πολύ. Είχε αρχίσει και ένας φίλος μας να παίζει στη Λαμπόλα, στην Evolution. Και πηγαίναμε εκεί, τον βλέπαμε, παθιαζόμασταν με την κερκίδα. Εμείς φωνάζαμε εκεί, κάναμε χαμό. Εκεί γνωρίσαμε και τον Γκο Τσαβούρη που μας ανέλαβε. Είχε πολλή δουλειά να κάνει μαζί μας. Επίσης το Θεό πάντα και υπομονή. Και κάπως έτσι γίναμε ομάδα. Το όνομα το σκέφτηκε ο δεινός μας Ουτέρ, που μάλλον δεν ήταν η μέρα του. Αλλά μετά καταλάβαμε ότι μας ταιριάζει, γιατί είμαστε και αγέλοι και πεινασμένοι. Ήταν με προπονητή το Ναβούρη, καλέ μου φίλε, και να μείνει πεινασμένη δεν γίνεται. Δηλαδή και γατάκια να ήσασταν, θα γινόσασταν λίγη την επόμενη μέρα αναγκαστικά. Δεύτερον, έχω ακούσει, ναι, ότι αυτοί οι τύποι, ναι, κουβαλάνε πολύ κόσμο από τον προϊστάμενό μου τα χώδια. Τα έχω ακούσει, τον Κεσανίδη. Βεβαίως. Όντως. Πόσο κόσμο δηλαδή. Κόσμο, 30 άτομα. Άμα είναι 30 άτομα σε μάτσε, ομίλων δεν είναι κόσμο. Δηλαδή στο τελικό, τι θα κάνετε, ρε Λίκη, πόσο θα φέρετε. Τρέμουν οι Κολόμπιανς, εγώ αυτό έχω να πω, που μας έχεις και, και καμαρώνουν ότι είχαν τον περισσότερο κόσμο και τον καλύτερο τελικό, με την καλύτερη ατμόσφαιρα. Και κόσμο ενεργό, ότι φωνάζουν, κάνουν. Έτσι, μπράβο. Αν δούμε. Κορνές. Αυτούς θέλουμε, ρε. Αν δούμε πεινασμένους λύκους στον τελικό, πιστεύω οριακά θα παίξουμε μέχρι CNN, μέχρι ESPN, δεν ξέρω. Και σε συνδυασμό με Αβούρη στον πάγκο, έτσι. Εννοείται, είναι... Εσύ πώς τους βλέπεις αυτούς, έρχεται η μέρα που θα τον βγάλουν εκτός ορίων, δηλαδή είναι κάτι που γίνει... Νομίζω ότι μπαίνει σε μούντα από πριν ο Αβούρης, ναι, δηλαδή έχω αγώνα σήμερα, πρέπει να σπάσουν τα νεύρα μου και έρχεται στο γήπεδο προετοιμασμένος, ναι, δηλαδή... Εγώ πιστεύω βέβαια ότι από όλες τις ομάδες που προπονεί ο Αβούρης, η ομάδα που τον βγάζει πιο πολύ εκτός ορίων από κάθε άλλη είναι η Λαμπόλα. Δηλαδή πραγματικά με τη Λαμπόλα έχει δυσκολευτεί. Κάτσε, δώσε λίγο χρόνο. Καινούργια είναι τα παιδιά. Ναι. Να πατήσουν λίγο παρκέ, να τον μάθουν να τους μάθει. Ωραία, ωραία, και θα έρθουν όλα στη. Καλώς ήρθατε, ώρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Έτσι, μπράβο. Next one. Ναι. Οι Slaughters. Slaughters. Καλησπέρα στην ομάδα του Μπασκετάκη. Ονομάζομαι Παλιμέριος Γεράσιμος. Είμαι 22 χρονών. Εντάξει, μπερδεύτηκε λίγο. Νόμιζα ότι είμαστε στο first dates, ίσως. Ναι, φίλε, δεν σε ρωτήσαμε στον ομάδα. Ήθελα να μας δώσει ένα βιογραφικό, μια χαρά. Σε 2 χρονών είσαι. Και τι θα κάνουμε. Στην ομάδα των Slaughters στο Summer Master League. Ουσιαστικά, σαν ομάδα, είμαστε μαζί, σαν παρέα βασικά, είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Από το Λύκειο συγκεκριμένα και παίζαμε όλοι μαζί σε μια ερασιτεχνική ομάδα της Ελευσίνας και όσο περάσαν τα χρόνια, τώρα είμαστε όλοι τέταρτο έτος, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε μια ομάδα μπάσκετ όλοι μαζί. Με τα πολλά, επειδή όλοι δουλεύουμε, είμαστε και με τις σχολές και έχουμε υποχρεώσεις, δεν μας έπαιρνε να κατέβουμε σε
πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το μπασκετάκι, όπου έπαιζε ο πολύ καλός μας φίλος και συμπαίκτης Νικόλος Ορφανίδης στην ομάδα των Pink Papers. Το όνομά μας το διαλέξαμε από μια εμπειρία που ζήσαμε στο Μον Παρνέ. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι ήμασταν στο τελεφερίκ, είχαμε χάσει όλα μας τα λεφτά και κατεβαίναμε και λέγαμε ρε παιδιά, είμαστε τόσο καιρό, παίζουμε μπάσκετ τις αλάνες και αυτά, δεν θέλατε να κατεβάσουμε έτσι μια ομάδα στο μπασκετάκι? Και συμφωνήσαμε όλοι μαζί και μετά πολλά βρήκαμε το όνομα Slaughters, το οποίο εκπροσωπεί αυτή την, πώς να το πω, αυτό το πάθος που έχουμε για τον τζόγο. Μη μου πείτε ότι ο τύπος αυτός δεν έχει μιλήσει στην καρδούλα όλων σας. Είναι λίγο θετικούλης, Θανάσης Μαγκανιάρης κι αυτός, ε. Έχει λίγο... Άκουσε με λίγο. Είναι δική μου καταρχήν αυτή. Όταν... Η ηλικία αυτή είναι δική μου, άμα το ζητώ, είναι τα που λένε μου αυτά όλα. Όταν επιλέγεις να γίνεις τζογαδόρος, ναι, το ότι πρέπει να είσαι θετικός είναι απαράβατος κανόνας. Τα παιδιά μένουν ελευσίνα από εκεί μας έρχονται. Ναι. Ε? Ναι. Φοβερό, μπράβο. Δική μου αυτή. Πώς είσαι, Slaughters, ε? Ναι, με. Για να δω το πρόγραμμα. Αυτοί τα παίζουν εδώ, στα λιώσια μάλλον, με την Αδριατική οδό, είναι κατευθείαν. Ναι. Καλά, μην πάνε κοβάλεσαι. Κάπου θα τους δεις. Παρ' όλα αυτά, θες να μας πεις δύο λόγια έτσι, για το πάθος που έχουν για τον τζόγο. Πέρα από τον μπάσκετ. Πέρα από τον μπάσκετ. Για τον τζόγο. Μας είπαν ότι είναι τζογαδόροι και το περηφανεύονται κιόλας. Και όχι όπου και όπου τώρα εδώ. Στο Μομαρνές, δηλαδή. Όλα κιόλα. Τι θέλω να πω. Την πιστάνε, ξέρουμε. Ή μόνο τζόγο και λίγο. Την πιστάνε. Ναι. Την πιστάνε. Τα κάνουν όλα και συμφέρουνε. Ωραία. Παιδιά, μακάρι να σας δώσω το συντομότερο το δυνατόν. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε πέρα από τον μπάσκετ. Και καλά τα μία, παιδιά. Και καλά τα μία, θα πω εγώ. Καλώς ήρθατε και εσείς, παιδάκια μου. Συνεχίζω με όκλα λιώμα. Σε διαλύσαμε μια σεζόν με την Πασόκλα χώμα. Όκλα λιώμα, κατάλαβες τώρα. Ήρθε και η όκλα λιώμα και σε έκανε χώμα. Ήρθε το αλφα-αλφα όλο τώρα στο μπασκετάκι. Η όκλα λιώμα είναι μια ιδέα, όχι απλώς μια ομάδα μπάσκετ. Λιώμα και από τις πολλές ώρες στα γήπεδα του μπάσκετ, αλλά λιώμα και από την καθημερινότητα και από την πολλή δουλειά. Είναι φυσικό, απότοκο τεχνολογίας, καθώς το όκλα λιώμα το εμπνεύστηκε AI. Και το μπασκετάκι το γνωρίσαμε από φίλους, το μάθαμε και θέλαμε να συμμετέχουμε σε αυτό επειδή είναι η καλύτερη διοργάνωση σε όλη την Ελλάδα και θέλαμε να είμαστε κομμάτι αυτού, οπότε ξεκινήσαμε τώρα στο Summer League και ευελπιστούμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα πιο οργανωμένοι στο Winter League με καλές εμφανίσεις και είμαστε μια παρέα η οποία μετουσίασε τις Κυριακές ξεκούρασής της, Κυριακές αγώνων. Με το να περνάμε καλά και να πάρουμε όσες πιο πολλές νίκες μπορούμε με καλές εμφανίσεις. Να προσθέσω στο προηγούμενο σχόλιο ότι παιδιά ο Αντώνης είναι δυσλεκτικός, για όποιον δεν το ξέρει, οπότε το όκλα λιώμα. Το όκλα λιώμα το λέω ρε, γιατί είναι όκλα... το όκλα λιώμα το λέω γιατί είναι μια... Είναι όκλα λιώμα, το πασοκλα... Εκεί γίνεται το... Όταν υπάρχουν δύο φθόγγοι, κάπα και λάμδα, πασοκλαχώμα, καταλαβαίνεις, εκεί πρέπει να... Προσέξω. Και είχα πρόβλημα πολύ με το Άντρακτ Φραγκφούρτης. Εκεί ήταν το χειρότερό μου. Ωραία. Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν οι οκλαλιώμα? Κλαλιώμα, μόνο και μόνο από το όνομα, σε κερδίζουν, βέβαια. Μου λες, αυτά τα παιδιά έχουν πιάσει το νόημα της ζωής. Και αυτοί οι πιτσιρικάδες, φαντάζομαι. Όλοι είναι πιτσιρικάδες. Ναι, γι' αυτό έχει μπει και το κλαλιώμα. Χρησιμοποιούν και την τεχνολογία για να τους βρει όνομα, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. Πλέον. Είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτό συμβαίνει μπροστά μας. Ξέρεις τι μ' αρέσει μέχρι τώρα, ότι αυτοί εδώ είναι έτοιμοι, μαργαριτάρια, ηθοποιοί κανονικά. Δηλαδή έχουν πάρει κανονικά το κινητό και δίνουν ρεσιτάλ με το τόνο της φωνής, ιστορίες, πλάκα. Το έχουν σκηνοθετήσει. Είναι νέα γενιά, παιδί μου. Το DNA, το εξελίσσεται το άνθρωπο. Εντάξει, Αντώνη, περίμενε λίγο. Είναι οι παλιοί, είναι. Μια χαρά είναι οι παλιοί. Να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σε βλέπω ΑΕΔ αύριο. Άμα συνεχίσεις έτσι. Μια χαρά είναι και οι παλιοί, και αυτοί σε φέραν εδώ που σε έχουν φέρει. Ναι. Και τα ισχύει. Νούμερα σου. Ισχύει. Και τα σχετικά σου. Ισχύει, σε ευχαριστώ πολύ. Απλά κάνουν... το νέο αίμα πρέπει να δώσουν καλή εντύπωση. Ναι. Καλή εντύπωση. Γιατί όταν θα πρέπει να γίνει η κλήρωση το χειμώνα, ναι, να κρατήσουν καλή σειρά.
Για να πάει για συμμετοχή. Ναι, για να έρθουν και να συνεχίσουν ένα στην παρέα μας και το χειμερινό. Γιατί εμείς τώρα δεν θέλουμε σοβαροφανείς και τέτοιους. Όλους αυτούς τους κάνουμε το χειμώνα. Θέλουμε... Του βάλουμε και το χειμώνα. Εννοείται. Εννοείται. Όλοι οι καλοί χωράνε. Ετοιμάζω τον Αύγουστο. Πέρσι βάφαμε, θα το τσαχτήσουμε κλειστό. Ετοιμάζω, έρχεται. Λοιπόν. Ψάχνουν για οικόπεδο τώρα, περίμενε. Με Μαυράκι και τον άλλον, το Πόντιο. Λοιπόν, θα προχωρήσω με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ρε φίλε, αυτό με συγκίνησε. Τώρα. Αεξίδες. Εντάξει, αεξίδες λίγο. Από Μικρές Ασίες, λίγο. Ασία. Ναι, όλα αυτά μαζί. Να δούμε ωραία, λίγο ωραία, την να, ιστορία. Ναι, να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι, γιατί όχι ότι οι άλλοι δεν είναι σοβαρά, αλλά τώρα οι αλυσμένες παρτίδες είναι κάτι πιο σοβαρό. Έχει λίγο. Μια χρειά ιστορική. Έχει δώσει λίγο πιο ψυχούλα εδώ υπάρχει, ο Γιώργος Οχυράκης. Υπάρχει αίμα. Για να δούμε. Ο Χυράκης. Ο Γιώργος Οχυράκης, ναι, ο αρχηγός. Ο Χυράκης από την άλλη ομάδα του. Ο Γιώργος Οχυράκης, υπάρχει ο Δημήτρης Οχυράκης. Ο Δημήτρης είναι στους Σκόρπιους. Ο Γιώργος. Άλλος Χυράκης αυτός. Μπράβο, ναι. Συνωνυμία. Ω, ναι, καμία. Πάμε, Χυράκη μου, έλα. Εντάξει, ο Χυράκης ήταν στη διοργάνωση όταν εσύ ακόμα ήσουν στα βουνά και δεν ήξερες ότι υπάρχει μπασκετάκι. Ποιος? Με κάτι αλέι ούψη, κάτι τέτοιο που ερχόταν με τον Ανδρέα το Σταυρόπουλο μαζί και κάτι διάδε. Ποιοι Σκόρπιοι, μωρέ. Αυτός. Ναι, ήταν με το Σταυρόπουλο, σου λέει ούψε από παλιά, κατεβάζαν ομάδα. Σταυρόπουλο ο προπονητή, ο ναι, έχει ιστορία ο Χυράκης. Επειδή λοιπόν είσαι άσχετο, κλείσε το στόμα σου να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος. Συγγνώμη, ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Χυράκης ο Γιώργος και θα σας ξεναγήσω γρήγορα στην ιδέα που υπάρχει πίσω από την ομάδα που λέγεται Αλυσμόνητες Πατρίδες. Μια ιδέα που ξεκίνησε μαζί με τον Αντώνη τον Μπουχλή, όπου έχει καταγωγή από το Αϊβαλί, και σε μια προσπάθειά μου λοιπόν να κάνω κάτι για το άθλημα που τόσο αγαπώ και όλοι υπηρετούμε. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να τιμήσω τις ρίζες μου και πάνω απ' όλα τον αποθανόν πατέρα μου, ο οποίος κατάγεται από τη Χάλκη, έψαχνα το όνομα που θα είχε αυτή η προσπάθεια. Συζητώντας λοιπόν με τον Αντώνη σε κάποια αυθαίρετη αλλά και στοχευμένη συζήτηση για αυτό το λόγο, εκφράστηκαν σε κάποια πρότασή του λοιπόν οι λέξεις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Το σταμάτησα αμέσως λοιπόν και του λέω: Αντώνη, έτσι θα την ονομάσω την ομάδα. Όπου στην αρχή δεν κόλλησε, μέσα μου όμως ήξερα πως όταν κάτι μου κάνει κλικ πρέπει να ακούσω το ενστικτό μου εντελώς αυθόρμητα. Και έτσι λοιπόν σε ένα μεταγενέστερο τηλεφώνημα του λέω: Αντώνη, οι Αλυσμόνητες Πατρίδες λοιπόν είναι πραγματικότητα. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβα πως εκεί που πρέπει να μεγαλώσω την ιδέα είναι εκεί που ανήκω, είναι εκεί που σέβονται προσπάθειες σαν κι αυτή και εκεί που ο σεβασμός λοιπόν είναι αμοιβαίος με τα παιδιά. Μπασκετάκι λοιπόν. Ήθελα καιρό να γυρίσω παιδιά, αλλά έπρεπε να δώσω κάτι, όχι έτσι απλά για να υπάρχω. Όσοι με ξέρουν θα το καταλάβουν, όσοι δεν με ξέρουν θα με μάθουν. Το ρόστερ λοιπόν που έρχεται το χειμώνα θα είναι πιο ενισχυμένο από το καλοκαιρινό. Ελπίζω να μείνουν τα ίδια τα παιδιά και να τους αρέσει αυτή η προσπάθεια. Τουλάχιστον λοιπόν θα είναι σε δύναμη ατόμων πιο δυνατό, καθώς για την ποιότητα δεν μπορώ να την εκτιμήσω αν δεν φανεί στο γήπεδο. Αρκετά παιδιά είναι εκτός μπασκετάκι, σχεδόν οι περισσότεροι, οπότε ας τους καλωσορίσουμε λοιπόν και αυτούς. Τιμή μου για αυτούς λοιπόν που έδωσαν έστω και 2 λεπτά από το χρόνο τους να με ακούσουν και συγγνώμη αν δεν χώρισα κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ τη διοργάνωση λοιπόν που μου έδωσε το βήμα να ακουστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε. Εντάξει, τώρα respect. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί έχει μέσα και την πατρίδα, έχει μέσα και το πατέρα του, έχει μέσα πολύ συναίσθημα, οπότε χαιρόμαστε που τον ικανοποιεί όλη αυτή η κίνηση που έχει κάνει και βρήκε και το κατάλληλο πεδίο να το... Είναι πολύ ωραίο που υλοποιούνται τέτοιου είδους ιδέες και απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος στο κεφάλι του και πιστεύω ότι μέσω μιας αθλητικής ομάδας αεραστεχνικής θα μπορέσει να επικοινωνήσει αυτή την ιδέα του με τον κόσμο. Δηλαδή είναι λίγο... Συγκλονιστικό θεωρώ εγώ το εγχείρημα αυτό όλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Το να έχει. Και ωραία ελληνικά, πολύ καλό, πολύ καλό. Ευχόμαστε να μείνουν όσα περισσότερα χρόνια γουστάρουν στη διοργάνωση. Να γίνουν πραγματικά αλυσμόνητοι, θα έλεγα εγώ. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα προχωρήσω με τους Alley Oh. Oh. Επίσης άλλη μια συνωμοταξία δικιά σου, έτσι. Oh. Στην ηλικία σου και αυτή, κοντά σου. Πάμε να δούμε λίγο τι μας είπανε. Ναι. Καλησπέρα σας. Στα 40-45 έχει το όχι, μέση μου, όχι.
Στα 20 έχει λιώμα μόνο. Και μετά βγαίνουν οι μέσες. Για από το λιώμα πας στο όχ. Να ξέρουν οι λιώμα τώρα ότι στο όχ θα πάτε. Δεν έχουν μπει τυχαία τα φωνητικά ναι, στη σειρά. Έχει γίνει δουλειά. Για πάμε στους όχ. Για πάμε λίγο στους όχ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Γιατί με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Η άλλη όχ. Αρχικά ήταν μια παρέα 4 μπαμπάδων που άρχισαν να παίζουν μπάσκετ σε ένα δημοτικό σχολείο πριν 4 χρόνια. Η όλη ιστορία άρχισε από τις κόρες μας, ήταν κολλητές, ακόμα είναι βασικά, έτσι γνωριστήκαμε εμείς και άρχισε όλο αυτό. Η παρέα αυτή στην πορεία μεγάλωσε, μπήκαν και άλλοι μπαμπάδες και κάνα δύο φίλοι και φτιάχτηκε η ομάδα. Όσο αφορά το όνομα της ομάδας, δεν δυσκολευτήκαμε πολύ να το βρούμε, έπρεπε να διαλέξουμε μέσα τα επιφωνήματα. Μας ταιριάζαν μετά από κάθε αγώνα που παίζαμε στα ανοιχτά γηπεδάκια. Οι επιλογές μας ήταν τρεις. Αχ, οχ ή βαχ. Όπως καταλαβαίνετε επικράτησε το οχ. Γι' αυτό και το όνομα της ομάδας το Αλέι Οχ. Είναι η πρώτη χρονιά στην ουσία που συμμετέχουμε σε μια διοργάνωση. Σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το μπασκετάκι είναι πολύ γνωστό έτσι κι αλλιώς. Εμείς το έχουμε μάθει και από φίλους που συμμετέχουν χρόνια. Αλλά και μέσα από τα social. Και έτσι αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να το ευχαριστηθούμε και μετά να δούμε μήπως καταφέρουμε να παίξουμε και λίγο μπάσκετ. Για να κλείσω θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους παίκτες και στη διοργάνωση εύχομαι καλά και πολλά επιτυχημένα τουρνουά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε ομάδες που έχουν πλήρη αυτογνωσία για το τι γίνεται στον εαυτό τους. Εγώ έχω να πω ότι τώρα που θα δουλεύουμε μέχρι τα 80 για να πάρουμε σύνταξη, θέλω να πω ότι βοηθάμε πάρα πολύ στον ενεργό πληθυσμό να στέκεται fit με τις αθλητικές δραστηριότητες που γρήγορση, προσφέρουμε ναι, και να είναι σε γρήγορση ισχύει. Και να κρατιούνται μέχρι τα πολύ βαθιά τους γεράματα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δηλαδή μετά, πραγματικά το μπασκετάκι προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνίας. Πώς νιώθεις, Αντώνη, που είσαι μέρος του προγράμματος αυτού? Πολύ περήφανος. Του χρόνου πρέπει να πάρουμε όλα τα βραβεία, να είναι χρυσά. Πάντως, βλέπεις ότι ανεβαίνει λίγο και ο μέσος όρος σε κάποιες ομάδες για να μην νιώθεις και εσύ μοναξιά. Δηλαδή, άλλοι όχ, ήρθαν, είπαν, είμαστε μπαμπάδες. Λιποθυμάμε μετά τα παιχνίδια. Ήρθαμε να λιποθυμήσουμε σε λίγο πιο επαγγελματικό επίπεδο, σε λίγο πιο οργανωμένο. Και αν καταφέρουμε να κάνουμε για καμιά νίκη, δεν μας πειράζει, γιατί είμαστε ωραίοι τύποι και αυτό μας νοιάζει. Πουαρού, τους έχεις δει? Όχι, ούτε εγώ. Εγώ τους ακολουθώ στα social όμως. Έχουν. Τους αλεόχ, βεβαίως έχουν Instagram. Instagram. Να μπείτε να δείτε. Πολύ, πολύ ενεργητικοί. Εγώ αυτό θα πω. Ωραία. Προχωράμε τις Bulldozers. Οι Bulldozers προέρχονται από ένα παλιό γνώριμο γενικά. Το Χρήστο το Δερδενέ. Αμόκ είχε, έχει χρόνια στα πάρει και ο Χρήστος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει επιστρέψει. Είχε και μια περιπέτεια υγείας επί κορονοϊού. Έχει γυρίσει δυνατός, σαν να μην συνέβη ποτέ και τα σχετικά. Και θα μας πει πώς προέκυψαν οι Bulldozers. Ρόδα τσάντα και κοπάνα, ένας ήταν ο Bulldozer. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν. Bulldozers λοιπόν. Ναι. Με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε χρόνια. Με άλλους είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια και με νέες προσθήκες που νομίζω θα θέλουν να είναι μαζί μας για χρόνια. Αρχικά η ιδέα και νονός της ομάδας ήταν ο Χρήστος Τριγωνόπουλος πριν περίπου 2 χρόνια. Η σπίθα όμως άναψε ξανά σε μια κρασοκατάνοιξη της Κεσαριανής πριν 6 μήνες από τον Δημήτρη Χειράκη. Τότε ήταν που αποφάσισα να δημιουργηθεί μια ομάδα με κύριο σκοπό να ευχαριστηθούμε τον μπάσκετ και εν λευκό έδωσα τα κλειδιά στο κομπιούτερ της ομάδας μας και coach Δημήτρη Θεοχάρη να χτίσει το ρόστερ της ομάδας. Στο μπασκετάκι δεν βρεθήκαμε τυχαία, άλλωστε αγωνίζομαι από τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της διοργάνωσης με κάποιες διακοπές. Ο Γρηγόρης και ο Βασίλης έχουν καταφέρει με το όλο κόνσεπτ να κάνουν το όνειρο του κάθε επικραμμένου, πραγματισμένου, άτυχου ή wannabe μπασκετμπολίστα πραγματικότητα και χαιρόμαστε που θα είμαστε και εμείς μέρος του. Ισοπεδωτικό μπάσκετ να περιμένετε από εμάς. Πουλντόζα είσαι αφού. Μπουλντόζα είσαι αφού. Τι μπάσκετ να περιμένουμε? Ισοπεδωτικό. Ισοπεδωτικό. Έτσι είναι. Όταν είσαι μπουλντόζα, τι περίμενες, χαδάκι στην πλατούλα εσύ? Παίζει ο χεράκι εκεί.
Όχι, έχει φάει σκάλωμα, ξεκόλα από τη ζωή σου. Αφού είπε το χειράκι, δεν είπε τώρα. Ο χειράκι παίζει στους Σκόρπιους. Ναι. Ξεκόλα από τη ζωή σου. Πού τον κόλλησε το χειράκι αυτό. Μπορεί να είναι φίλοι, ρε φίλε. Είναι φίλοι, ναι, είναι και σαριανοί. Είναι φίλοι, να μιλάνε μεταξύ του. Εσύ δεν έχει φίλου να μιλά όταν πηγαίνετε για κρασιά και για μπύρε. Πάτου παίζει ένα χειράκι όμω σε κάθε. Εντάξει. Είναι σαν του Παπαδόπουλο, μάλλον που υπάρχουν πολλοί. Αυτή τι είναι. Είναι μπουλντόζε, όπω το λέει. Εγώ του είδα. Έχουν σημαντική μπουλντόζα. Αυτό θα ήταν ωραίο. Έχουνε. Όντως. Ναι. Στη Βανέλα πάνω. Φοβερό. Κάνανε επική ανατροπή στο παιχνίδι που είδα εγώ. Ποιους κέρδισαν. Τα Μπιράγχας. Το πήρε το μάτς ο δαίμονας στον μπάγκο τα χαρτάκια του, με τα πινακάκια του, το γύρισε, το βάλε τσέπη, πήρε ένα σφύλο και αντίο. Αυτός ο προπονητής είναι προπονητής παίχτης ή προπονητής. Προπονητής σκέτο. Με πολιτικά δηλαδή κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Λιωκάκι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και σκάουτινγκ και από τα πάντα όλα σου λέω, παιδί μου. Είναι οδοστρωτήρες. Καλά μας τα είπε ο Χριστάρας. Λοιπόν, ναι. Θα προχωρήσω στους Los Amarusios Lakers. Μαρουσιώτες. Να ξέρεις, γενικά ο αρχηγός θα θέλει να είναι manager στους Los Angeles Lakers. Θα καταλάβεις γιατί το λέω στην αρχή. Okay. Και θα ακούσεις πώς μάθανε το μπασκετάκι. Καλησπέρα, okay. Είμαστε οι Los Amarusios Lakers. Το όνομα μας το πήραμε κατά κύριο λόγο από την ίδια τη συμπάθεια που έχω πω συγκεκριμένα για τους Lakers, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, ήταν ok στην ιδέα να πάρουμε αυτό το όνομα. Του είπε λοιπόν, μάγκες, Los Amarusios Lakers θα το πούμε την ομάδα. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, δεν με νοιάζει καθόλου, δημοκρατικά θα σας το πω, σας φορτώνω το όνομα αυτό. Λόγω της συμπάθειας που έχω προσωπικά για την συγκεκριμένη ομάδα, που είναι και το πιο επιτυχημένο franchise ούτως ή άλλως του NBA, ίσως και το πιο επιτυχημένο, και ξεκινώντας από τους παλιούς παίχτες που παίζανε εκεί πέρα, όπως ο Magic Johnson, μετά το χτύπητο δίδυμο Kobe Bryant, Shaquille O'Neal και προφανώς τώρα τον LeBron James. Και το όνομα πάρθηκε ουσιαστικά επειδή είμαστε από το Μαρούσι, που λέγεται κανονικά Amarusio, Los Amarusio, Los Angeles και τα δύο από Αλφα, κόλλησε έτσι ουσιαστικά και βγήκε το όνομα. Τώρα σαν παίχτες μεταξύ μας δεν παίζουμε πολύ καιρό, κυρίως παίζαμε σαν νυχτά της γειτονιάς για την πλάκα και περισσότερο δεν είχαμε ξαναπαίξει ποτέ μεταξύ μας. Απλά ήμασταν και 4-5 άτομα από την ομάδα, οι οποίοι είχαμε παίξει παλιότερα σε τοπικές ομάδες της ΕΣΚΑ, επομένως ήταν και ευκαιρία ουσιαστικά να ξαναθυμηθούμε που παίζαμε μαζί πριν χρόνια. Το μπασκετάκι το μάθαμε επειδή κάποια μέρα άρχισα να ψάχνω αν υπάρχει κάποιο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για να ξεκινήσουμε να παίζουμε και εμφανίστηκε μπροστά μου. Εκείνη την περίοδο έτυχε κιόλας να γίνει και αυτό το συμβάν με τον Νίκο τον παπά, τότε που πέταξε την μπάλα, θυμόμαστε όλοι το συμβάν τι έγινε. Και το είχαν δει αρκετοί μέσα την πέρα που παίζουμε τώρα και τους αναφέρω ότι είναι αυτό που ψάχναμε ουσιαστικά, αυτό είναι το πρωτάθλημα που σας έλεγα. Και κατευθείαν ούτως ή άλλως είχαν ψηθεί από πριν και έτυχε ταυτόχρονα τα δύο συμβάντα που μας λέμε και δεν πάμε που το λέγαμε. Και έτσι καταλήξαμε να παίξουμε. Ναι, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ναι, είδατε αυτό. Καλό θα ήταν να βγάλουμε βέβαια και ένα βίντεο του τι γίνεται μετά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μην πάμε τώρα, μην μελετάμε πράγματα τα οποία δεν... Μην μπερδεύσουμε δηλαδή τον μπάσκετ με τα μήλα. Εύχομαι, αφού αναφέρες όλη αυτή την πορεία των Los Angeles Lakers, να βρεθεί ένας άνθρωπος, να κανονίσει το παιδί, να τον πάει να δει έναν αγώνα. Πρώτο. Στο NBA. Παράκληση κάνω εγώ, κάνω παράκληση, να βρεθεί ένας, να τον στείλουμε να δει ένα μάτς τον Lakers στο NBA. Παιδιά, θα κάνετε έναν άνθρωπο όχι απλά χαρούμενο, μπορεί να πάθει έμφραγμα από τη χαρά του. Πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε και τον Γιάννη σε αυτή την ομάδα, επιτέλους. Το Γιάννη στην ομάδα αυτή. Ναι, το κατάλαβα. Επιτέλους. Δεν ξέρω, να μας πει αυτός που έχει εντρυφήσει, αν τον θέλει. Θα συμφωνεί, όχι. Και αυτός θα συμφωνεί. Έτσι, να μας πει την άποψή του. Αντώνη, θα προχωρήσω κάπου. Ναι. Όπου λογικά εσύ τώρα θα πάθεις τσότσο. Τι εννοείς? Η επόμενη ομάδα πώς λέγεται, λες? Πώς λέγεται? Βελούδινα Σφυριά. Έλα ρε φίλε, Βελούδινα Σφυριά, Αχα, εσύ τώρα. Λοτζέσκι. Έτσι, μπράβο. Μας το λένε εδώ τα παιδιά. Ναι. Έτσι, να σου πω. Παιδιά, έχει ένα χαμόγελο αυτή τη στιγμή μέχρι τα αυτιά του, θέλω να ξέρετε.
Και πάμε λίγο να μας πούνε την ιστοριούλα τους κι αυτή. Ελπίζω να τα βάζουν. Είμαστε τα Βελόντινα Σφυριά. Οι περισσότεροι από τα μέλη της ομάδας ήμασταν συμπαίκτες σε ομάδες στο παρελθόν και παραμένουμε φίλοι από τότε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταματήσει επειδή για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και επειδή μας έλειψε γενικά το μπάσκετ, αποφάσισαμε να φτιάξουμε μια ομάδα και να κατέβουμε στο μπασκετάκι. Το μπασκετάκι το μάθαμε από γνωστούς μας ή παλιούς μας συμπαίκτες οι οποίοι έχουν σταματήσει το μπάσκετ και παίζουν. Πήραμε κάποια σχόλια, ήταν ότι είναι πολύ οργανωμένοι. Τώρα το όνομα της ομάδας έχει τη δική του ιστορία. Ένα καλοκαίρι στο παρελθόν είχαμε κατέβει στο Unibasket και το παιδί τότε που έφτιαξε την ομάδα ήταν Ολυμπιακός. Στην ομάδα είχαμε πάρα πολλούς σουτέρ. Την εποχή εκείνη στο Ολυμπιακό έπαιζε ο Λοτζέσκι που είχε παρατσούκλι βελούδινο σφυρί. Και έτσι ονόμασε την ομάδα Βελούδινα Σφυριά. Όταν τώρα που ήθελαμε να βρούμε ένα όνομα, έπεσε στο τραπέζι το όνομα και το επιλέξαμε πολύ εύκολα γιατί το είχαμε ξαναχρησιμοποιήσει στην ουσία. Αυτό. Έκανε ένα κενό εκεί που λέει ήταν Ολυμπιακός. Ακούω Ολυμπιακό, εγώ και ταράζομαι. Πατάω ό,τι κουμπιά βρω μπροστά μου. Η ομάδα μου καινούρια. Mm. Η ομάδα μου καινούρια. Mm. Τα παιδιά με αυτά που παίζουν. Έρχονται στο 7 μήπως. Θα το στείλουμε, Αντώνη, να κάνεις την κερκίδα όπως πρέπει. Είναι Ολυμπιακοί όλοι αυτοί. Ναι. Αχ, ωριά μου. Μα δεν μπορώ να σκεφτώ άνθρωπο παναθηναϊκό που να σέβεται τον εαυτό του που θα δεχόταν να τον αποκαλούν βελούδινο σφυρί. Ισχύει. Έτσι. Ισχύει. Εντάξει, μεγάλο παίξε Λοτζέσκι. Ναι. Έπαιξε και τον Παναθηναϊκό, βέβαια, να πούμε κάπου. Το παίξεις στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αλλά, δεν έμεινε εκεί το όνομά του τώρα. Καλός κακός, ναι. Τι εννοείς. Έχει πάρει και πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά όλοι έχουν πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι αυτό και επιχείρημα. Στην ΑΕΚ δεν παίξει να πούμε ο Λότζες. Α, γύρω λόγο. Για... Ναι, προς το τέλος. Στην ΑΕΚ πάνε στα τελειώματα. Βαλούδινα σφυριά. Ναι, άντε παιδιά, καλή επιτυχία. Το λέει και το εννοεί, θέλω να ξέρετε. Δεν είναι τετριμένο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος τώρα εδώ, ναι, σε μια ομάδα που λέγεται No Stars. Ο οποίος όμως σαν αρχηγός είναι star. Παιδί μου τους έκανα εγώ προχθές. Άκουσαμε λίγο. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αραβαντινός, ναι, 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 είναι, ναι, ο γνωστός Αραβαντινός, ναι, σε όλους μας, ναι, που βγαίνει με τις Ευρωλίγκες, με όλα αυτά στον που Αμερικάνο κάνει στα TikTok και, ναι, αυτά σχετικά. Έφτιαξε ομάδα και ο μας Διονύσης είπε, ναι, και μας είπε τι και πώς. Τους έκανα εγώ προχθές. Μπράβο. Πες εσύ και θα πω εγώ μετά. Όχι, άμα σου πρώτα Διονύσης και μετά θα πεις εσύ. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι No Stars και γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε το όνομα No Stars. Καταρχάς, οι No Stars είναι μια νέα ομάδα στο μπασκετάκι. Θα παίξουμε το πρώτο μας τουρνουά σαν ομάδα στην Evolution, στο Summer τουρνουά. Εντάξει, είναι ένα νέο ξεκίνημα το οποίο ξεκίνησα μαζί με τον αδερφό μου, τον Κωνσταντίνο Ραβαντινό. Και γενικά, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε χαβαλέ με φίλους που γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Το ιδιαίτερο νομίζω ότι είναι ότι οι περισσότεροι ή βασικά μερικοί από την ομάδα δεν είναι τόσο μπασκετικοί, οπότε θα έχει μέσα και την πλάκα του το πόσο πιο ποδοσφαιρικοί θα καταφέρουν τέλος πάντων να παίξουν αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον σε αυτό το καλοκαιρινό τουρνουά. Εντάξει, νομίζω No Stars γιατί δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν star, αν και έχουμε αρκετούς. Οπότε υπάρχει λίγο αυτή η πλάκα, η ειρωνία μέσα σε αυτό. Το μπασκετάκι το γνωρίζαμε γιατί κάποιοι από εμάς παίζανε για τις περασμένες χρονιές στο τουρνουά. Η 14άδα, 15άδα τέλος πάντων με παίκτες που έχουμε είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καιρό και γνωρίζονται και οι περισσότεροι μεταξύ τους πολύ καιρό. Εντάξει, σαν ομάδα είναι το πρώτο μας ξεκίνημα. Μακάρι να συνεχίσουμε και το χειμώνα, εμείς το θέλουμε πολύ. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε έρθει ως παρέα, έχουμε έρθει να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε το χαβαλέ μας και γιατί όχι να κερδίσουμε και μερικά ματσάκια. Και αυτό που έχει πλάκα είναι νομίζω τα ονόματα τα οποία έχουμε διαλέξει στις εμφανίσεις μας, που είναι συνδυασμός του επιθέτου του καθενός μαζί με του αγαπημένου του παίκτη, να το πω έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω λατρεία με τους Edwards, έχω το όνομά μου Αραβάντουαρτς. Το πεντάρι μας, ο Παναγιώτης Καψής, έχει για παράδειγμα Κάψο Νίλ και πάει λέγοντας. Οπότε νομίζω αυτό είναι το ιδιαίτερο και μου αρέσει αρκετά αυτό που έχουμε κάνει δηλαδή στις εμφανίσεις. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να κάνουμε πλάκα. Νομίζω αυτό έχουμε πει και σαν ομάδα. Και γιατί όχι να κερδίσουμε και μάτς. Λοιπόν, από τους καλύτερους ανερχόμενους δημοσιογράφους στον χώρο, να πω εγώ. Από τους πιο κολόφαρδους συνάμα, παίκτες που έχω δει ποτέ εγώ να παίζουν μπάσκετ στην ιστορία του αθλήματος. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το έχω στείλει στο top 10. Που λέω δεν το έχω ξαναδεί. Πάει μπάλα Στεφάνη, ουρανό ταμπλό.
στέκεται στον ουρανό του ταμπλό, για κάποιο λόγο κολλάει και πέφτει μπάλα στο καλάθι. Από πάνω κάτω. Μείναμε ξεροί όλοι. Λοιπόν, καλή ομάδα. Εγώ θέλω να σχολιάσω αυτό που λέει για τους ποδοσφαιρικούς, ότι όποιος ποδοσφαιρικός έρχεται και πατάει το παρκέ είναι ο MVP της ομάδας στο τέλος της ημέρας, για κάποιο λόγο. Παίρνει τα βραβεία όλα από τους μπασκετικούς. Ναι, γιατί είναι αθλητικοί, πηδάνε, ναι, rebound, δεν ξέρω τώρα γιατί συμβαίνει το... αυτό. Ναι. Είναι κάθε φορά είναι ο βασικός λόγος που τσακωνόμαστε και θα τσακωνόμαστε νομίζω μια ζωή με τον Λευτέρη τον Κανδυράκη, ο οποίος λέει ότι οι ποδοσφαιρικοί μπορούν να έρθουν να παίξουν μπάσκετ, να είναι και καλή, σε αντίθεση όμως με τους μπασκετικούς που πολύ πιο δύσκολο θα μπορέσουν να παίξουν ποδόσφαιρο σε κάποιο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Ναι. Άκου γιατί έχει δίκιο λοιπόν, και το κλείνω εδώ. Έχει δίκιο γιατί το μπάσκετ, παιδί μου, λίγο πολύ ο Έλληνας για κάποιο λόγο το έχει στο DNA του. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θα έχει ένα καλό σούτ. Το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε, δηλαδή να κάνουμε τώρα. Μου έδωσε άδικο δηλαδή. Δεν την κλωτσάμε την μπάλα. Μου έδωσε άδικο. Μου έδωσε άδικο. Όχι εντελώς. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, Λευτέρη μου, δεν τα λες καλά. Τέλος πάντων, Αντώνη. Ναι. Λοιπόν, ο No Star είπε πολύ καλά. Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Λογικά με μικρόφωνο τα έχει κατεβάσει, γιατί είναι και τη δουλειά στο παιδί. Αραβαντινός, εξαιρετικός. Ήταν προετοιμασμένος, να μπείτε παιδί να τον ακούσετε. Θα συνεχίσω με τους Tavernics. Tavernics. Ναι, εγώ άλλο πίστευα, αλλιώς εξελίχθηκε. Και εσύ τώρα πιστεύω δεν μπορείς να καταλάβεις. Tavernics με οκλαλιώμα, είναι με μια μπιρ, είναι όλο. Ναι, κι όμως η Tavernics δεν είναι της κρεπάλης. Για πάμε, για άκου, πάμε. Άκου. Εγώ είμαι ο Λέκος, είμαι ο αρχηγός των Tavernics. Είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα. Μάθαμε πολύ πρόσφατα για το πρωτάθλημα. Βασικά παίζαμε μπάσκετ σε ένα ανοιχτό γήπεδο και ένα από τα παιδιά είπαν σε μένα και σε ένα φίλο για το πρωτάθλημα και αποφασίσαμε να φτιάξουμε και εμείς μια ομάδα και να μπούμε. Τώρα για το όνομα, και το φίλο μου το λέει Νίκο και εμένα Νίκο, οπότε έκατσε το Νίξ και από την ομάδα του NBA, οπότε ψάχναμε και ένα πρώτο συνθετικό που είναι έτσι λίγο πιο αστείο και λίγο πιο πρωτότυπο. Και έκατσε τελικά στο Tavernics που... Αυτό είναι πάνω κάτω η ιστορία για το όνομα. Και από εκεί και πέρα μετά η ομάδα παρτίζεται από παλιούς φίλους, παλιούς συμπαίκτες. Νομίζω παίζουμε γρήγορο μπάσκετ. Είμαστε μια ενθουσιώδης ομάδα και ελπίζουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά φέτος. Ήρθε ο Νίκ. Τι είπε, ρε παιδιά, τι είπε αυτός τώρα. Ήρθε ο Νίκ και ο Νίκ. Ήτανε οι Νίκς. Και έπρεπε, δεν μπορούσαν να πούνε την ομάδα Νίκς, γιατί η ομάδα Νίκς υπάρχει στην NBA. Άρα σου λέει ότι θα γίνουμε οι Tavernics. Γιατί θέλουμε να είμαστε και ο χαρατατζίδες. Είναι οι Tavernics. Ναι. Ο Αντώνης, παιδιά... Όχι όμως ότι με τις ταβέρνες πάνε ταβέρνες. Όχι, δεν μας είπε κάτι τέτοιο. Είναι ο Νίκος και ο Νίκος. Ναι. Η Νίξ. Ναι. Ωραία, ωραία. Και μετά σου λέει δεν πήγαινε μόνο. Έπρεπε να βάλουμε και ένα συνθετικό. Ναι. Και διαλέξαν το Tavernix. Ναι. Ότι ηχητικά πάει, ναι, αλλά χωρίς. Σε ψάρωσαν όμως στην αρχή. Με κάψανε, με ψάρωσαν. Σε ψάρωσαν. Ψάρωνα. Κάηκα. Λοιπόν, και μετά έχουμε τους West Ballers. Λοιπόν. Γιατί έχουμε και Young Ballers. Έχουμε και West Ballers. Άκου, τι γίνεται τώρα με τους West Ballers. Εγώ είμαι στη διοργάνωση 10-11 χρόνια. Από τότε που σχεδόν δημιουργήθηκε. Μπράβο. Εγώ τώρα κοντεύω τα 30. Ναι. Ο West Ballers λοιπόν έχει έναν αρχηγό, ο οποίος είναι γιος. Ποιανού. Παίκτη που, έχει παίξει στη διοργάνωση πριν 7 χρόνια στους Spur Rangers του Κουστένη, οι πιο πολλοί τον ξέρουμε. Και τώρα ο γιος του κατεβάζει ομάδα στο μπασκετάκι, ο οποίος είναι 20 χρονών τώρα. Πού να δεις σε 10 χρόνια να δεις αυτό. Σε πιάσε λίγο τη μελαγχολία. Καταλαβαίνεις τι έχω πάθει τώρα. Έρχονται τα παιδιά σας και παίζουν μπάσκετ. Που ήσασταν εσείς, δεν θα πω παιδιά, ήσασταν λυκόπουλα όταν πρώτα ξεκινήσαμε. Να. Αυτό ήθελα να πω λίγο. Γνωστό όνομα, κάτι μου λέει το κουστό. Το σοκ ήθελα να πω που βίωσα στη συνομιλία που είχα με το παιδί, να μας τα πει και εσύ. Σου είπε ότι είμαι ο. Γιατί τα πάμε από κοντά με αυτόν, γιατί τον βρήκα στο γήπεδο και του είπα, έλαβε να μου πεις δύο λόγια. Okay. Οπότε, γεια, ακού. Είχαμε ξεκινήσει να δημιουργήσουμε μια ομάδα πριν δύο χρόνια, που είχαμε ονομάσει West Kings.
Το West το κρατήσαμε λίγο των δυτικών, γιατί μας θέλετε δυτικά προάστια από εδώ, από το Περιστέρι Πετρούπολη Ήλιον. Είμαστε ένα παράγι που έπαιζε μαζί Περιστέρι εδώ στην ομάδα του West Περιστερίου πολλά χρόνια. Όχι όλοι μαζί. Κάποιοι παίζαμε 2-3 υπέρθυς, άλλοι 2-3 υπέρθυς. Τώρα έχουμε φτάσει όλοι μαζί να είμαστε εδώ παρεάκι. Έχουμε κόψει το μπάσκετ. Καραντίνα Πανελλήνιες, το κόψαμε τελείως. Εσύ 20 χρονών. 20 χρονών, είμαι, το ξέρω. Γεράσαμε, εντάξει. Το συζητάγαμε ότι οι άλλες ομάδες έχουν μεγαλύτερο μέσο ηλικίας, είναι πιο αθλητικοί από εμάς. Είστε πολύ ενεργοί και στα social βλέπω επίσης. Εννοείται, έχουμε δυνατή ομάδα και τώρα έχουμε βάλει και... Και άρα τις μουσικούλες ακούω εδώ πέρα. Και πιένει χιάρες, εδώ πέρα έχουμε manager εδώ, social media, μουσική, εννοείται. Από τα δυτικά είμαστε, άμα δεν βάζουμε μουσική στο τέρμα, τι θα κάνω, εντάξει. Νέψη για το summer έχουμε να έχουμε συνοχή σαν ομάδα, να παίξουμε λίγο όλοι μαζί, να βρεθούμε. Και επειδή μας καλοαρέσει να κατέβουμε στο Χειμωνιάτικο, στο Μερινό, και εκεί να πάμε καλύτερα με μια αντιπροσθήκες ίσως. Γιατί εντάξει, τώρα είμαστε πολύ καινούργοι, ίσα ίσα έχουμε βρεθεί στο γήπεδο. Εμένα έπαιζε ο πατέρας μου παλιά, πολύ παλιά, πριν 7 χρόνια. Θα τον έχω προλάβει τον πατέρα σου. Στου Rangers έπαιζε. Και γενικά εντάξει, είναι πασίγνωστο. Νομίζω ότι με απόλυτο σεβασμό στην ΕΣΚΑ και σε όλα τα πρωταθλήματα είναι πολύ πιο οργανωμένο. Με live score, περιγραφές, τα πάντα χαμό. Οπότε αφού είναι οργανωμένο εδώ, είμαστε κι εμείς έτσι. Αυτό είναι η άγνοια κινδύνου της ηλικίας. Τόλμησε και γύρισε και μου είπε 20 χρονών γεράσαμε κι εμείς. Έτσι με αυτό, αυτό τώρα δεν ναι, έχει συνέστηση σε ποιον το λες, τον το λες. Καταλαβες. Έτσι πάει. Εντάξει, μην το αναλύσουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, φίλε, καταλάβαμε ότι ήσασταν δυτικά από τον τρόπο που μίλαγε σε αυτή όλη τη μαγιά. Όλη η δυτική έφυγε. Βεβαίως, είμαστε μάγκες εδώ στο Περιστέρι. Τι θες τώρα, εσύ, δεν κατάλαβα. Δεν λέω το αντίθετο. Ναι, μην μου κάνεις έλα, ρε, πουάρο. Και εγώ δεν συμφωνώ ότι είστε μάγκες. Δεν είπα. Αυτό επιβεβαιώνω με αυτό που λέω. Καλή. Social media επίσης. Φέρνουν ηχείο. Κάνουν ζέσταμα με μουσική κανονικό. Επίσης με κόσμο στις κερκίδες. Εγώ τους είδα την Τετάρτη, είχαν 30 άτομα να τους βλέπουν από πάνω. Ωραία. Φρέσκο αίμα. Λίγο τις δηλώσεις να προσέχουμε, παιδιά. Τι? Και να τα πάμε γενικά βρίζανε. Καλά. Όχι, αυτό που είπα. Αυτό που είπα, ότι γεράσαμε και 20 χρόνια και τα κόψαμε και τέτοια. Και κατά τα άλλα θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Μετά. Και ολοκληρώνουμε αυτό το part μας. Το part A. Με τους Ρούκουνες. Δεν είναι Ρούκουνες. Οι οποίοι Ρούκουνες έχουν παίξει την πρώτη χρονιά στη διοργάνωση, όταν πρωτοδημιουργήθηκε. Βέβαια. Τότε. Ναι. Φύγανε. Πήγανε από εδώ και από εκεί, από εκεί. Και ξανάρθανε τώρα στο καλοκαιρινό. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Έτσι, μπράβο. Ένα τροχός ποδηλάτο, Αντώνη μου. Τι είναι, τι είμαστε. Καλησπέρα, είμαστε οι Ρούκουνες. Έτος ίδρυσης 2010, σεζόν 2010-2011, πρώτη παρουσία και μοναδική μέχρι στιγμής σαν Ρούκουνες στο μπασκετάκι το πρώτο καλοκαιρινό που έγινε νομίζω σεζόν 2012. Πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος σεζόν 2011-2012 σε άλλο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ακολούθησαν κάποιες κατακτήσεις ακόμα σε κάποια άλλα πρωταθλήματα. Συνολικά έχουμε 4 πρωταθλήματα. Το όνομά μας προέρχεται από την φράση του Ιωαννίδη Ρούκουνες Κατσικοκλέφτες που είχε χαρακτηρίσει μια ομάδα. Κατσικοκλέφτες δεν ήταν ωραίο όνομα, οπότε είπαμε να πάμε στο Ρούκουνες, όπου είναι κάποιοι που είναι παρτάλια, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Μπορώ να πω ότι έχουν περάσει αρκετοί αξιόλογοι παίχτες τα χρόνια από την ομάδα μας. Μας αρέσει και ευχαριστιόμαστε το μπάσκετ, γι' αυτό και είμαστε εδώ άλλωστε. Και το φετινό καλοκαιρινό πρωτάθλημα ουσιαστικά. Το χειμερινό ρόστερ που είχαμε σε άλλο πρωτάθλημα θέλουμε να το κρατήσουμε και να δοκιμάσουμε κάποιες προσθήκες. Γι' αυτό και προσέφερα κάποια παιδιά με τα οποία θέλαμε να παίξουμε μαζί κιόλας αρκετά χρόνια. Άλλους τους γνώρισα χρόνια πριν γελάμε να παίξουμε, άλλοι γνωριστήκαμε φέτος και είπαμε πως θα παίξουμε μαζί καλοκαίρι. Και κάπως έτσι δημιουργήσαμε μια ωραία παρέα. Θέλω να πιστεύω που θα έχει μια καλή πορεία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε μια από τις καλύτερες οργανώσεις της χώρας σίγουρα. Έχουν βάλει πολύ μεγάλα και τα παιδιά και συγχαρητήρια. Αυτά. Εμένα πάντως στο Κατσικοκλέφτες μου άρεσε πάρα πολύ. Οι Ρούκουνες και οι Κατσικοκλέφτες. Ναι, για τους Σέρβους νομίζω το είχε πει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ωραίο ότι ξεκινήσανε τον πρώτο χρόνο και ξανααντιμετωπίζουμε μετά από 11 χρόνια. Είναι συγκλονιστικό όπου είναι 14 χρόνια υπάρχουν οι Ρούκουνες σαν ομάδα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι το έτος ίδρυσης είναι 2010, δεν ξέρω τώρα αν συμμετείχαν σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα εκείνη την περίοδο. Φαντάζομαι ναι, γιατί υπήρχαν
αντίστοιχα από τα αθλήματα πριν το μπασκετάκι. 14 χρόνια το να τρέχεις μια αεραστεχνική ομάδα δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι είναι. Σίγουρα. Μιλάμε, είναι μεγάλο μέρος της ζωής σου. Ναι. Και χαρά στο κουράγιο σας που αντέξατε 10 χρόνια μακριά μας. Ναι. Πολλά χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια. Δηλαδή, μπράβο σας που το καταφέρατε. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εσύ είναι. Πρέπει να το παραλέει η καρδιά σου, ας πούμε. Πω, Αντώνης, μεροκάματο σήμερα, ναι. Αντώνης. Αλλά δεν γίνεται να αντισταθεί κανένα στη γοητεία του μπασκετάκι. Ήρθατε και εσείς στην αγκαλιά μας. Οπότε, καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Πίσω. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας και για σας. Γρηγόρη μου. Ρε φάρα, νομίζω μετά από αυτό. Το πρώτο πάρτι έφτασε στο τέλος του. Ναι, έφτασε. Νομίζω ωραία, ότι... ωραία ήταν. Ωραία όλοι. Καλέτη, ωραία απλά. Οι τύποι εδώ πέρα έχουν. Ωραία όλοι, ναι. Για να μείνουν, δηλαδή. Δεν φαίνεται να είναι απλά περαστικοί. Ωραία ελληνικά, να πω. Δεν έρχεται ποιο κάποιο στην διοργάνωση. Ωραία, τύποι, άμα ναι. Δεν είσαι διδάκτορ, δεν περνά το κατόφλι του παρκέ μα. Και οι δυτικοί, και οι νότιοι, και οι βόρειοι, και οι ανατολικοί, ωραίοι. Και οι φοιτητέ και οι μπαμπάδε, όλοι. Ωραίοι. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συστηθήκατε. Μα πάρα πολύ. Που μάθαμε κάποια από την ιστορία σας. Πάρα πολύ. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Κοφωνιά. Σας ψάχνουμε. Τώρα ακούσατε λοιπόν λίγο οι άλλοι. Θέλω να προετοιμαστείτε κατάλληλα, μήπως τους ξεπεράσετε. Τίποτα λιγότερο από αυτό που ακούσατε. Έτσι. Δηλαδή το λιγότερο δεν θα περνάει. Έτσι. Αυτό είναι η βάση. Υπάρχει. Ανεβάζαν τον πύχη. Ψηλά, τον πύχη. Ψηλά. Λοιπόν. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ωραία. Εντάξει, Αντώνη, το ξέρω, στεναχωριέσαι κάθε φορά που τελειώνουμε, γιατί πρέπει να με αποχωριστείς, αλλά μην κάνεις έτσι. Για πάρα κάτσω ένα δωμάτιο μόνο σου. Λοιπόν, να ευχηθούμε λίγο καλό Πάσχα, γιατί μέσα στο Πάσχα δεν με ένα, θα... Με ένα παράθυρο που δεν ανοίγει για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ναι, δεν θα επικοινωνήσουμε, γιατί ναι. Το Πάσχα τώρα εντάξει κατά άνοιξη, κατάλαβες άγιες μέρες και τέτοια. Να δούμε τι εβδομάδα θα είναι αυτή. Έτσι, των ναι. Παθών ναι. Πρέπει κανονικά για να είμαστε μαζί με την εποχή. Να περάσει το όμορφα. Ακριβώς, εμείς σε δύο εβδομάδες θα ξαναπούμε. Ναι. Φιλιά πολλά, πολύ, πολύ μπάσκετ. Για χαρά σε όλους, παιδιά.